χαιρετίζουμε από αυτό εδώ το Δήμα τους εργαζόμενους, την νεολαία, τις γυναίκες, τους μικρούς βιοπαλλεστές αγρότες που έκαναν το βήμα και σήκωσαν κεφάλι στα νέα μέτρα που υποβαθμίζουν τη ζωή μας, που καταστρέφουν το μέλλον μας. Το σύνθημα είναι ένα. Η χωματερή δεν πρόκειται να εγκατασταθεί σε αυτή εδώ την περιοχή. Τα τοξικά απόσυτα... Τα τοξικά απόβλητα δεν πρόκειται να τα δεχτεί ούτε ο Δήμος Τανάγρας, ούτε ο Δήμος Οροπού, ούτε ο Δήμος Χιματαρίου να είναι δίπλα στα σπίτια, δίπλα στα σχολιά, δίπλα στις γειτονιές μας. Και ξέρετε, για να αφήσουμε λίγο τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που πολλοί πήγαν να μετατρέψουν σε προεκλογική συγκέντρωση, τη σημερινή συγκέντρωση αγανάκτησης, οργής και αφισβήτησης των επιλογών του λαού της περιοχής. Έρχομαι από μια περιοχή που 60 χρόνια μας ποτίζουν με τον καρκίνο της χωματερής, στον Ασπρόβουργο και στα Λιώσα. Και σας λέω ότι να μην ακούτε κανέναν παρά μόνο τη δική σας δύναμη. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που εκπροσωπήθηκαν προηγουμένως από αυτό το βήμα έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για να εγκατασταθεί η μονάδα τοξικών αποβλήτων εδώ. Δεν είμαστε για σόου, ούτε για γνωριμίες, ούτε για επαφές. Σας καλώ από τη Δευτέρα να μην επιτρέψετε να μπει κανένα μηχάνημα μέσα να συνεχίσει αυτό το κυματικό. Αν θέλετε να το φιλοσοφήσουμε, γιατί γνωρίζουμε καλά αιώνες τώρα, το δίλημα είναι τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Γιατί αλήθεια, ποιος βιομήχανος, ποιος εφοπλιστής, ποιος τραπεζίτης θα την αχτίσει να μείνει εδώ γύρω. Πιανού το παιδί θα μεγαλώσει σε αυτά τα σχολιά, πιανού η οικογένεια θα τραφεί από όλα αυτά που παράγονται σε ένα κάμπο με μολυσμένο τον υδροφόρο ορίζοντα. Από αυτούς κανενός. Θέλουν να μετατρέψουν σε σκουπιδότοπο τη γειτονιά μας, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν λέω, έχει κόστος όμως, να επεξεργάζονται τα απόλυτα μέσα στην πηγή τους, εκεί που παράγονται, αλλά είναι κόστος για αυτούς, βλέπετε. Δεν είναι τυχαία η υποβάθμιση της ζωής μας. Προσέξτε καλά. Ιδιωτικοποιούν την υγεία. Ιδιωτικοποιούν την παιδεία. Υποβαθμίζουν τις συνθήκες που ζούμε. Δεν υπολογίζουν το περιβάλλον και τον αέρα που αναπνέουμε. Δεν υπολογίζουν εμάς παρά μόνο σε έναν αριθμό που θα τους παράγει πλούτο για τα κέρδη και τα θησαυροφυλάκια τους. Σε αυτό το ΚΚΕ θα καταθέσει όλες του τις δυνάμεις, όλη του την ιστορική εμπειρία, όλη του την αγωνιστική δράση, έτσι ώστε να μην ολοκληρωθεί αυτός εδώ ο καρκίνος των τοξικών αποβλήτων στις γειτονιές σας. Σήμερα όλοι αυτοί σέρνονται κάτω από την πίεση τη δική σας, κάτω από την πίεση και την αγανάκτηση του λαϊκού κινήματος, κάτω από τη δύναμη του ελληνικού λαού, που όταν θέλει μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και να επιβάλλει γενικότερες αλλαγές σε όφελος της ικανοποίησης των πιο σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και επειδή μόνο ο λαός σώζει το λαό στον δρόμο της ανατροπής, σας καλούμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις να συνεχίσουμε τον αγώνα από αύριο κιόλας, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τα σχέδια και της κυβέρνησης και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν πρέπει, και κρατήστε το καλά, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τους χαρίζουμε τις ζωές μας. Καλούμε όλους εσάς να απαρνηθείτε τη ζωή που σας δίνουν και να διεκδικήσετε τις ζωές που πραγματικά σας ανήκει. Καλή δύναμη, καλό αγώνα. Χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται. Έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε. Να είστε καλά.